Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για περιεδρικό απόστημα και περιεδρικό συρίγγειο. Κοντά μας ο κύριος Διαμαντής Θωμάς, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan Hospital. Γιατρέ, τι είναι το περιεδρικό απόστημα? Το περιεδρικό απόστημα είναι μια φλεγμονή, μια συλλογή πύου γύρω από τον προκτό. Εμφανίζεται στον ασθενή σαν ένα εξόγκωμα ερυθρό, με έντονο πόνο και υψηλό πυρετό και καμιά φορά και κακουχία. Δημιουργείται όταν αποφρακτεί ο εκφορτικός πόρος κάποιων αδένων που υπάρχουν στην περιοχή και εγκλωβιστούν μικρόβια στο εσωτερικό, τα οποία αναπτύσσονται με ταχύρυθμο. Τι είναι το περιεδρικό συρίγγειο? Το περιεδρικό συρίγγειο είναι η εξέλιξη, η χρόνια εξέλιξη του περιεδρικού αποστήματος. Όταν το περιεδρικό απόστημα παροχετευθεί ή διανυχθεί, δημιουργείται το περιεδρικό συρίγγειο. Ουσιαστικά είναι μια σύραγγα με ένα στόμιο το σημείο που έχει παροχετευθεί και το εσωτερικό στόμιο είναι προς το έντερο όπου τροφοδοτείται. Αυτό εμφανίζεται στον ασθενή σαν ένα μικρό σπυράκι, το οποίο πυορροεί κατά διαστήματα, προκαλεί κνησμό, φαγούρα δηλαδή στην περιοχή και έτσι καταλαβαίνει ο ασθενής ότι κάτι συμβαίνει. Πώς αντιμετωπίζονται? Η αντιμετώπιση του περιεδρικού αποστήματος είναι οξία, δηλαδή πρέπει άμεσα να μπούμε στο χειρουργείο, έτσι ώστε να παροχετεύσουμε το απόστημα και να φύγει το πίον. Τώρα, το περιεδρικό συρίγγειο, το οποίο είναι η εξέλιξη, όπως είπαμε, του αποστήματος, δεν χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα έτσι ώστε να σκληρύνει ο κοκκιώδης ιστός για να αφαιρεθεί πιο εύκολα. Σε πιο δύσκολες βέβαια περιπτώσεις υπάρχει μια ειδική κάμερα, το φιστουλοσκόπιο, όπου βρίσκουμε τα συρίγγια εσωτερικά και τα καίμε πάλι με το λέιζερ. Και η τελευταία θεραπευτική μέθοδος είναι με κρυμνούς, όπου εκεί βρίσκουμε το συρίγγιο, το απολυνώνουμε και με τον κρυμνό σκεπάζουμε το έσω στόμιο και κάνουμε τη συραφή. Αυτές είναι ουσιαστικά οι θεραπείες για το περιεδρικό απόστημα και περιεδρικό συρίγγειο.